πότε θα ανέβω. Περιμένουμε να λιώσει το χιόνι. Αλλάζει πάλι, βλέπετε το τηλεφωνικό και πάνω σε ανεβάζει δεξιά ένα πόδι πρασό. Ζεστό κρασί, ζεστό κρασάκι. Και στο βάθος το κάστρο του Κόμι Δράκουλα. Το Ethereum. Είστε πολύ αλλά σκόρπιοι. Αυτό είναι. You go. Έλα, ζωμός με αίμα από το Δράκουλα. Thank you.
χιόνι τώρα, ε. Μας έχουν πάει μια χαρά οι μέρες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Άντε πουλί, έλα, τελείωνε. Έλα, εδώ να μας βλέπει η κάμερα με το δικό σου βασιλιά. Αριστερά μας έχουμε το Αρχαιολογικό Ιστορικό Μουσείο της Ρουμανίας, το οποίο μέσα κάποιοι το είχαν έξω, το άγαλμα του Μωρέμου και του Μωρομύριου που τους ταΐζει η Λίκαινα. Και βέβαια, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο φοβόταν για τη ζωή του, είναι η κεντρική θέρμανση. Αυτός ο τιμός που έρχεται. Γιατί είπαμε όλες οι χώρες τότε του Ανατολικού Τόπου είχαν κεντρική θέρμανση, η οποία παρεχόταν δωρεάν. Από κάτω η υπόνομη, σας είπα, υπάρχει μια ολόκληρη πόλη αστέγων κάτω από την πιάτσα Ομίλου. Θα πρέπει να κατέβεις τον υπόνομη. Πράγμα που δεν είναι αυτός τους εξιστούς. Βέβαια, αυτό θέλω να σας πω, ότι είχε προβλέψει ο Τσαουσέσκο, παρόλο που εκείνη την εποχή, για να καλύψει όλο αυτό το κομμάτι των αστέρων. Να μην φαίνονται. Είναι όπως εμείς τους εξαφανίσαμε το 2004 και τώρα δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε πουθενά. Πού τους πήγαν τότε και πού είναι τώρα. Βλέπετε το κτίριο περιμετρικά. Να δώσουμε έναν αέρο γαλλικό, όμως και στη συνέχεια ο Τσαουσέσκο. Μετέπειτα κυβερνήσεις του Ιλιέσκου και όλων αυτών. Μην φανταστείτε ότι εξαφανίστηκαν από την πολιτική σκηνή. Πίσω από τον Ιλιέσκου και τους άλλους κρυβόντουσαν το γιατί για τη ζωή τους. Και βέβαια ένας λόγος που συνυπογράψαν τη θανατική ποινή ήταν γιατί έπρεπε να καθαρίσουν τον Τσαουσέσκου και να βγουν αυτοί μπροστά.